Να σε ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά. Γραμματέα, καλώς ήρθες στο χωριό μας. Παίρνουμε μέρος, είμαστε από το Σωματείο των Εργαζομένων της Γιούνι Πακελάς, πρώην ΠΑΚΟ, η οποία πουλήθηκε στην πολυεθνική Unipac, η οποία επενδύει εδώ στην περιοχή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πριν λίγο χρονικό διάστημα και ήταν αυτό το πρόβλημα με τη... Ναι, το πρόβλημα με την πλημμύρα που αντιμετωπίσαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξέσπασε ο χύμαρος, περνάει εκεί δίπλα στην ΠΑΚΟ και πέρασε όλος μέσα στο εργοστάσιο, δημιουργώντας ζήτημα και στους εργαζόμενους και κάνοντας ζημιές και στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Τα ζητήματα αυτά της αντιπλημμυρικής θωράκισης, της αντιπυρικής προστασίας και της αντισυσμικής θωράκισης είναι ζητήματα τα οποία νομίζω ότι για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τους συλλόγους, με τα σωματεία, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Θα πω κάτι που διαπίστωσα εγώ, περνώντας εδώ τον παράδρομο από την Εθνική, αν δει κάποιος από την πάνω πλευρά των παραδρόμων, υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα και καλώς έχουν γίνει αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτούν, να προστατευτεί η Εθνική και καλόπιστα θα έλεγε και κάποιος για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται στην Εθνική πάνω. Είναι όμως έτσι. Αν πάει κάποιος από την κάτω πλευρά του δρόμου, βλέπει ότι αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα σταματάνε μερικά μέτρα από την Εθνική. Φαίνεται ότι τα έργα τα οποία γίνονται απλά για να εκπροσωπήσουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Η Εθνική είναι μια μεγάλη μπίζνα. Υπάρχει μεγάλη οικονόμα εκεί. Λοιπόν, και προφανώς όλα αυτά γίνανε για να προστατευτεί η κότα η οποία κάνει χρυσά αυγά, αλλά από την άλλη αδιαφορούνε όταν έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά, όλους αυτούς τους χυμάρους και τους περνάνε κάτω από την Εθνική. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμιά πρόβληψη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι ανθρώπινες ζωές αλλά και η λαϊκή περιουσία. Κάπως έτσι λοιπόν έγινε και εδώ με τη Unipac. Πέρασε το νερό από την Εθνική, το ρέμα το οποίο δεν ήταν διευθετημένο, ήταν βουλωμένο, δεν άντεξε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει λοιπόν η ΠΑΚΟ, η Unipac, και σκεφτείτε όλο αυτό το φαινόμενο να γινόταν μισή ώρα αργότερα, δηλαδή τη στιγμή που θα άλλαζε η βάρδια, που η βράδια η πρωινή είναι τρεις φορές περισσότερο από τους εργαζόμενους που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο εργοστάσιο, λοιπόν θα μιλάγαμε με άλλα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έγινε ζημιά, αλλά η ζημιά, το μάρμαρο μάλλον, καλούνται να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Η ζημιά η οποία έγινε στη Unipac θα αποζημιωθεί, η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει. Αυτοί που τελικά την έχουν πατήσει είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που είδανε και κινδυνεύανε οι ζωές τους, αλλά είδανε να χάνονται οι περιουσίες τους. Ο χύμαρος πήρε τα αυτοκίνητα και τα κατέστρεψε. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι εργαζόμενοι με 7 και 8 κατοστάρικα είμαστε εκεί, να μην έχουν τη δυνατότητα. Οι περισσότεροι δεσμεύσανε για 5-6 χρόνια ένα κομμάτι από το μισθό τους για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, πληρώνουν γραμμάτια και τούτη εδώ τη στιγμή δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν και αυτοκίνητο. Το σωματείο βέβαια είχε παρέμβαση προς την εργοδοσία, προς την εταιρεία, βάζοντας τούτα εδώ τα ζητήματα. Λοιπόν, μας είπαν θα το δούνε. Ξαναεπιχείρησαμε και δεύτερη φορά. Μας είπαν ξανά θα το δούμε. Λοιπόν, το φτάσαμε μέχρι το πιο ψηλό επίπεδο που μπορούσε να πάει. Όταν ήρθε ο πρόεδρος της εταιρείας εκεί ο Λιβανέζος, τον σταμάτησα, του είπα ότι εδώ τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Έδειξε να μην γνωρίζει κάτι. Αναθάρισα, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε, αναθάρισα ότι κάτι θα μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο χρόνος περνάει, τίποτε δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πριν κάποιο χρονικό διάστημα ξανά πιάσα τον Γενικό Διευθυντή, του είπα τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα. Μου είπε το βλέπουμε, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα, η πλημμύρα ήταν κεραυνός ενεθρία. Όχι. Πριν 6-7 μήνες
και με αφορμή την πρωτοβουλία που είχε πάρει εδώ ο Αγροτικός Σύλλογος και οι φορείς που βρίσκονται εδώ μέσα σήμερα, το Σωματείο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας κάλεσε την εργοδοσία για να κουβεντιάσουμε για το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Την πρωτοβουλία είχε πάρει ο Αγροτικός Σύλλογος σχετικά με το φωτοβολταϊκό πάρκο που ετοιμάζουν εδώ πάνω στο βουνό. Και είναι λογικό όταν θα ξεχερσώσει ένα ολόκληρο βουνό, τα νερά τα οποία θα βρούνε πιο πρόσφορο έδαφος να αυτόσουν, θα οδηγηθούν προς τα κάτω και θα κάνουν μεγαλύτερες ζημιές. Δεν πήραμε κάποια απάντηση. Δεύτερη φορά, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, όταν αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλή στην υποψήφια βουλευτή, την Αντριάννα την Παπούτσου, επισκέφτηκε το εργοστάσιο, ξαναμπήκε το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως επίσης σε σύσκεψη που ακολούθησε, όπως επίσης και μια σειρά από ζητήματα, όπως η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προφανώς φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν τις ζωές των εργαζομένων και τις περιουσίες τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η οικονόμα τους. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται, έχουμε μάλλον σαν εργαζόμενοι, είναι η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εμείς είμαστε ένα σωματείο που πριν το 2009 υπογράφαμε συλλογικές συμβάσεις. Μετά το 2009, όταν ξέσπασε αυτή η οικονομική καπιταλιστική κρίση και θέλησαν να φορτώσουν τα βάρη αυτά της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων, ήρθαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, ή οι συγκυβερνήσεις, αν θέλετε, ΔΙΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, όλοι αυτοί μαζί, φέραν μια σειρά από μέτρα που καταργούσαν δικαιώματα, μειώνανε μισθούς, μειώνανε συντάξεις, φορτώνανε τα βάρη αυτής της κρίσης στις πλάτες της δικής μας και ταυτόχρονα φέραν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να μπορέσουμε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση. Στο δικό μας το μυαλό, αν θέλετε, είναι και θέμα τιμής για κάθε εργατικό σωματείο το να παλεύει για να διεκδικεί να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν τα αφήσαμε. Με κάθε ευκαιρία που μας δινόταν, λοιπόν, επιχειρούσαμε, το φέραμε, αλλά η αγωνιστική διάθεση πλέον των εργαζομένων που θα χρειαζόταν, γιατί πλέον για να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση πρέπει να είναι και αποτέλεσμα αγώνα, φαινόταν ότι δεν υπήρχε. Το τελευταίο διάστημα και με τη βοήθεια και του Εργατικού Κέντρου της Λαμίας, αλλά και με τη βοήθεια του συναδέλφου, του συνδικαλιστή από την ΛΑΡΚΟ, του Παναγιώτη του Πολίτη, ο οποίος είναι εκλεγμένος και στη ΓΕΣΕΕ, κάναμε μια δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια οι εργαζόμενοι, το Διοικητικό Συμβούλιο, πιάνουμε κουβέντα άνθρωπο τον άνθρωπο, γιατί στην πλειοψηφία του εδώ τη στιγμή, στο εργοστάσιο της ΠΑΚΟ, της UNIPAC, που έχει γύρω στα 350 άτομα, η πλειοψηφία τους είναι νέοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι που μπήκαν μετά το 2016-2017 στην αγορά εργασίας, και οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση, δεν ξέρουν τι σημαίνουν συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα. Κάναμε λοιπόν μια δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, μιλήσαμε με τους εργαζόμενους, υπήρχε μια αναθάρεση, φτιάξαμε ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας, πήγαμε σε δύο-τρεις γενικές συνελεύσεις, το συναδιαμορφώσαμε με τους συναδέρφους εκεί και καλέσαμε την εργοδοσία για να καθίσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Βέβαια, ο αντίπαλος είναι και δυνατός και ισχυρός. Και το παιχνίδι αυτό ξέρει και το παίζει, και το παίζει πάρα πολύ καλά. Δεν αρνήθηκε, ήρθε, κάθισε στο τραπέζι. Βέβαια, ήρθε να μας δηλώσει ότι δεν είναι στη λογική της εταιρείας να υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εφαρμόζει την υφιστάμενη εργατική νομοθεσία και βέβαια δίνει και κάτι παραπάνω από αυτά που λέει η νομοθεσία. Αλλά επειδή είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα ένα κλίμα διεκδίκησης, θα έλεγα, άρχισε να μοιράζει χρήματα στη λογική του Διέρε και Βασίλευε. Πάρε εσύ 5 Βασίλη, πάρε Νίκο εσύ 3, πάρε, με αποτέλεσμα να ξεφουσκώσει όλο αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, μέσα από αυτή τη διεκδίκηση έμεινε και κάτι. Οι εργαζόμενοι, παρόλο το γεγονός ότι δεν υπογράφηκε συλλογική σύμβαση εργασίας, όλοι είδαν τους μισθούς να καλυτερεύουν κάτι-κάτι. Δηλαδή, πέρασε το μήνυμα ότι όταν διεκδικήσεις μπορεί να κερδίσεις κάποια πράγματα. Στόχος μας και στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά όσον αφορά και να βρούμε, αν θέλετε, τον κατάλληλο τρόπο για να μπορέσουμε να υποχρεώσουμε την εργοδοσία να καθίσει στο τραπέζι και να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Αυτά όσον αφορά τώρα τη UNIPAC. Και εντάξει, θα καταχρηστώ λίγο τον χρόνο. Θα βάλω ένα ζήτημα ακόμη,
το οποίο στην πλειοψηφία μας οι περισσότεροι, επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε με μια δουλειά, εγώ δηλώνω βιομηχανικός εργάτης. Ταυτόχρονα όμως για να μπορέσω να επιβιώσω εγώ και η οικογένειά μου, κάνω και μια δεύτερη δουλειά. Εδώ στην επαρχία συνήθως η δουλειά η οποία κάνουμε είναι να είμαστε αγρότες. Παραγωγή ελιάς. Φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη με την έννοια πια. Υπήρχε ακαρπία. Εισόδημα δεν υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Εδώ μπαίνουν λοιπόν ζητήματα σοβαρά. Πώς θα μπει στο επόμενο διάστημα ο αγρότης μέσα στο χωράφι του να καλλιεργήσει. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση νομοθετεί και φέρνει φορολογικά μέτρα τέτοια που προσπαθεί να εξοντώσει ακόμα περισσότερο τους αγρότες. Και αν θέλετε, έχει κηρυχτεί και ένας λασποπόλεμος το τελευταίο διάστημα με αφορμή το γεγονός ότι το λάδι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, 15 ευρώ το λίτρο στο αυτό, όλοι τα ρίχνουν στον παραγωγό. Θα πρέπει στο επόμενο διάστημα και η Αγροτική Συλλογή αλλά και όλοι μαζί να πούμε ότι το λάδι που πουλιέται τώρα 15 ευρώ στο ράφι, το πήραν από εμάς πέρυσι 4 ευρώ. Άρα λοιπόν κάποιοι άλλοι κερδοσκοπούν στις πλάτες των εργαζομένων. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τα αγροτικά, καλούμαστε για παράδειγμα να πληρώσουμε αυξημένο ΕΛΓΑ σε μια περίοδο που δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει δηλαδή καρπός να ασφαλίσουμε. Είναι σαν να σου λένε ότι κάνε ασφάλεια αυτοκινήτου, πλήρωσε και τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να έχεις αυτοκίνητο. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να γίνουν κινήσεις τέτοιες, να απαιτήσουμε να μην πληρωθεί τουλάχιστον για φέτος ο ΕΛΓΑ. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, γιατί εντάξει, τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα διεκδικούνται και κερδίζονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και χίλια συγγνώμη να σας κούρασα.